Έρχεται λοιπόν στο θέατρο Επίκεντρο, το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα. Και θα μιλήσουμε με τον κύριο Έβερεστ Μυρτάφη, είναι σκηνοθέτης της παράστασης, για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο αυτό που έρχεται σε λίγες ημέρες. Βασικά ξεκινάει από σήμερα και θα διαρκέσει αρκετά, να ξέρετε, μέχρι και τις 22 Φεβρουαρίου. Πάμε να συνδεθούμε μαζί του. Τον έχουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, από σήμερα μέχρι και τις 22 Φεβρουαρίου, 17, 18, 19, 21, 22, με σειρά τα είπα κιόλας, στις 9 το βράδυ, στο θέατρο Επίκεντρο, έρχεται αυτή η παράσταση. Λοιπόν, θα θέλαμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας, διαβάζω, αυτή η παράσταση. Ακριβώς. Είναι μια μικρογραφία της σύγχρονης κοινωνίας που όσο και αν αυτή θέλει να βαφτίζεται σύγχρονη θα θυσιάζεται πάντα στο βωμό των στερεοτυπικών αντιλήψεων. Διότι στο σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα η πραγματικότητα, ξέρετε, ανυψώνεται στη σφαίρα της ποίησης και του λυρισμού, χωρίς όμως να χάνεται η αληθοφάνεια και η θεατρική μαγεία της λογικής δραματουργίας. Έχει σημασία επίσης να τονίσω πως ο Λόρκα έγραφε αυτό το έργο κατά την περίοδο που το φραγκικό καθεστώς στην Ισπανία κυριαρχούσε όλο και περισσότερο, ενώ η ακροδεξιά στην Ευρώπη έπαιρνε επικίνδυνες διαστάσεις. Όπως σου ανέφερα και πριν, το έργο είναι ένας καθρέφτης της ίδιας της κοινωνίας. Και ο Λόρκα δημιουργεί ένα σύμπαν, αν θέλετε, με το τρίτο και τελευταίο του έργο, όπως είναι το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα. Δημιουργεί λοιπόν ένα σύμπαν στο οποίο δεσπόζουν ο απολυταρχισμός, η καταπιεσμένη σεξουαλικότητα των γυναικών, ο μύθος της ανέφικτης επιθυμίας και η υποτίμηση σαφώς του γυναικείου φύλου. Κάποια θέματα που δεν έπαψαν μέχρι τώρα να μαστίζουν, την κοινωνία μας. Να πούμε ότι η Μπερνάρντα Άλμπα είναι μια ηγετική αλλά και τυραννική μάνα. Μετά τον θάνατο του δεύτερου σύζυγου, της επιβάλλει οκταετή εγκλεισμό στις κόρες της. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Και μετά φαντάζομαι μέσα από αυτό αλλάζουν όλα, ότι αυτή είναι η κύρια πλοκή του έργου. Έτσι ξεκινάει δηλαδή η πλοκή του έργου, πώς αντιδρούν οι κόρες της σε αυτόν τον οκταετή εγκλεισμό.